Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Βιώνουμε την περίοδο της Αγίας Σαρακοστής και οδεύουμε προς το Άγιο Πάσχα. Μια περίοδος με ιδιαίτερη αξία για μας τους χριστιανούς, μια περίοδος που μπορούμε να ασχοληθούμε με τον εσωτερικό μας άνθρωπο και με κατάνοιξη να αναζητήσουμε την πνευματική μας ταυτότητα και βεβαίως τα νοήματα ποικίλα. Όμως στη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να μοιραστώ τον προβληματισμό της περίοδου αυτής που πολλές φορές ίσως να έχει γίνει και αιτία δικού σας προβληματισμού. Και στην ουσία, το γιατί είναι πολλές φορές που λέμε και διερωτώμεθα, γιατί Σταυρός και Ανάσταση μαζί. Αφορμή για μένα αυτή τη σκέψη που θα ήθελα να μοιραστώ και να την διερευνήσουμε, έχοντας τον κατάλληλο πιστεύοντας καλεσμένο για να μας δώσει πραγματικά τα φώτα του, είναι ένα απόσπασμα από τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, που είχε πέσει στα χέρια μου και συγκεκριμένα κάνει την εξή αναφορά. Χωρίς την Ανάσταση, ο Σταυρός είναι μάταιη οδύνη. Δηλαδή, είναι μια απλή επιβεβαίωση του θανάτου. Και χωρίς τον Σταυρό, η Ανάσταση είναι ένας απλός ρομαντισμός. Και έτσι λοιπόν, θεώρησα σκόπιμο τις Άγιες αυτές μέρες, προσμένοντας την Αγία Ανάσταση, να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί Σταυρός και Ανάσταση μαζί. Κοντά μας ο πρωτοπεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Φωτόπουλος, εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου, της Αγίας Παρασκευής του ομονίμου Δήμου. Τον είχαμε ξανά μαζί μας σε μια άλλη εκπομπή. Πατήρ Ιωάννη, σας καλωσορίζουμε και απόψε και στην ρωμαϊκή παρέα μας εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και νομίζουμε ότι, όπως και εγώ προλόγησα και λίγο μακρηγόρησα, αυτές τις Άγιες Μέρες, μέσα από την κατάνοιξη που αισθανόμαστε, θα πρέπει λιγάκι να διεισδύσουμε πιο βαθιά στο μυστήριο αυτό, το οποίο νομίζω και για μας τους Έλληνες, αλλά και για τη χριστιανοσύνη, είναι κορυφαίο, της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου, τα μηνύματα τα οποία μπορούν να βγουν, και βεβαίως να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις σε κάποιες απορίες, αν έρθουμε και δούμε το γιατί Σταυρός και Ανάσταση και στην καθημερινή μας ζωή. Πολλές φορές κάποιοι, επιλέγοντας τι δρόμο θα ακολουθήσουν, θα διερωτώνται εύλογα και γιατί να ακολουθήσω το δύσκολο δρόμο του Χριστού που θέλει να συστατρευτούμε μαζί του και να συσταυρωθούμε. Δημιουργούνται αυτά τα εύλογα ερωτήματα και σε μια εποχή μάλιστα καταναλωτική που την πληρώνουμε ακριβά αυτή την περίοδο ως Έλληνες. Να δούμε όλα αυτά τα πράγματα στον χρόνο πάντοτε το τηλεοπτικό. Και πάλι ο λόγος είναι σε εσάς. Πολύ ωραία. Βέβαια, από εδώ και πέρα μιλάμε για το Σταυρό του Χριστού και τη συνέχεια την ταφή και την Ανάσταση. Βέβαια, όλη αυτή η μεγάλη εβδομάδα θα έλεγα ότι είναι ένα μυστήριο. Δηλαδή, είναι μια μέθεξη αυτή στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Δεν είναι μία απλή ρομαντική προσέγγιση. Δεν είναι μόνο που δίνει μηνύματα, αλλά είναι μέθεξη ζωής. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει πολύ μεγάλη σημασία και οι χριστιανοί μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση πάντα συμμετέχουν σε όλες αυτές τις ημέρες στην Εκκλησία με μεγάλη προσοχή. Τις προηγούμενες μέρες βέβαια μας προετοιμάζει η Εκκλησία, έχει τον Ιμφίο, γιατί η καρδιά μας, ο νους μας πρέπει να στρέφεται στον Ιμφίο Χριστό. Αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι η Ανάσταση, σε αυτόν οφείλουμε το είναι μας, το εφήνε μας, αλλά και την αιώνια ζωή, σε αυτόν. Οπότε μας λέγει να στραφούμε να δούμε τον Ιμφόνο, το να είμαστε έτοιμοι, καθώς ο Κύριος και την ώρα του θανάτου μας, αλλά και την ώρα της κρίσεως, θα σταθεί ενώπιόν μας,
εμείς θα σωθούμε ενωπιόν του και εκεί θα κριθούμε. Οπότε μας καλεί να τον αγαπήσουμε. Λέει τον Εφείον, αδελφοί, αγαπήσουμε και τις λαμπάδες ευτρεπίσουμε. Δηλαδή να τιμάσουμε τον εαυτό μας. Τέτοιος εμφύος δεν αξίζει τόσο μεγάλη αγάπη. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι, μας προετοιμάζει η Εκκλησία ποιος είναι αυτός ο οποίος ανεβαίνει στο Σταυρό. Είναι εκείνος ο οποίος από υπερβάλλοντα έρωτα, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρωπαγίτης, εξήλθε, ας πούμε, χωρίς να εξέλθει από τον ουρανό και φόρεσε ανθρώπινη σάρκα για να μας σώσει. Λοιπόν, αυτός ο Χριστός είναι τον οποίο πρέπει να αγαπήσουμε και να τιμάσουμε τις λαμπάδες, όπως υφρώνουμε σπαρθίνες, με το έλαιο των αρετών, να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού μέσα από την προσωπικό μας αγώνα, για να μπορέσουμε να τον υποδεχθούμε. Έτσι λοιπόν είναι, προβάλλει πρώτα τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ο οποίος δεν υπέκυψε στις αισχρές προτάσεις της γυναίκας του Πετεφρή του Αιγυπτίου και γι' αυτό λέει τον Πάριο ότι αντεδοξάζεται παρά του Θεού, του βλέποντας ας καρδίας και νέμοντος στέφος αυθαρτών. Δηλαδή τον δόξασε ο Θεός που δεν υπέκυψε στις αισχρές συντονίες. Τον δίνει σαν πρότυπο η Εκκλησία. Και ταυτόχρονα είναι και ένα πρότυπο του Πάσχοντος Κυρίου μας. Διότι ήταν τόσο αθώος ο Ιωσήφ που όμως υπέμεινε από τα αδέρφια του, όπως και ο Κύριος από τα αδέρφια του τα σαρκικά κατά το ανθρώπινο που ήταν Ιβραίοι, υπέφερε και τελικά δοξάστηκε όπως και ο Κύριος. Βέβαια δοξάστηκε με μια άλλη ανήν, μια εικόνα. Λένε οι πατέρες, ο Ιωσήφ είναι εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την άλλη μέρα έχουμε την παραβολή των 10 Παρθένων και μετά την ανάμνηση εκείνης της γυναίκας η οποία πήγε και έπλυνε με τα δάκρυά της τα πόδια του Χριστού και αρθεσφρόγγισε με τα μαλλιά της σε ένδειξη μετανοίας. Και επίσης εδώ βλέπουμε προβάλλει η Εκκλησία διαρκώς αυτό το θέμα το οποίο νομίζω είναι μέσα στην κοινωνία μας και είναι αντίθετο προς το Σταυρό το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Δηλαδή αυτό που είπατε, τι να σημαίνει η συσταύρωση με τον Χριστό τελικά. Το λέει η Εκκλησία, συσταυρωθούμεν και νεκρωθούμεν τους του βίου ειδονές. Δεν μείνει κανείς προσκολλημένος και να απολυτοποιεί τις χαρές αυτού του κόσμου. Είτε είναι σαρκικές ειδονές με την στενή έννοια, είτε είναι καλοφαγία, είτε είναι η δόξη, η καλοπέραση, τα ωραία σπίτια, να μην έχει κανείς την προσκόλληση αυτή. Γιατί αν μόνο κάνει έτσι και ο παλαιός άνθρωπος, αυτό το πράγμα που λέμε μέσα μας, δηλαδή όλος ο δυναμισμός του ανθρώπου καθαριστεί από αυτά, τότε, και είναι ένας πόνος αυτός βέβαια, έτσι να υπομένει κανείς, τότε αφού καθαριστεί μπορεί να έρθει ο Χριστός και να κατοικήσει και να πλησιάσει για να συναναστηθούμε, λέει, σταυρωθούμε για να μπορέσουμε να συναναστηθούμε με τον Χριστό. Λοιπόν, είναι τα αισχρά πάθη, νομίζω, ξέρω, τα οποία δυναστεύουν τον άνθρωπο σήμερα και νομίζω είναι και ίσως και η βάση όλης της, σε ένα μεγάλο βαθμό η βάση της ταλαιπωρίας του ελληνισμού σήμερα, διότι δεν οικοδομούμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που ζητάει την καθαρότητα, την παρθενική ζωή στον ελεύθερο και τη σοφροσύνη στον έγαμο. Να κάνει σωστή χρήση της συζυγικής του σχέσεως, να χαίρεται η συζυγική του σχέση, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της σοφροσύνης. Δεν θέλουμε αυτό το δρόμο. Ίσως γι' αυτό ακόμα πατάμε μέσα στα αγκάθια και ταλαιπωρούμαστε. Λοιπόν, και γι' αυτό λέει ότι η πρώην άσωτος γυνή, αυτή μιλάει, η οποία εμίσησε, λέει, τα έργα της αμαρτίας και θυμήθηκε την αισχήνη, λέει, και την κρίση της κολάσεως, την οποία θα υποστούν οι πόρνοι και οι άσωτοι. Και λέει τώρα ο ημνογράφος, ο Άγιος, ποιος το έχει γράψει, είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ή πρώτος ο Γόλη, πρώτος πέλο και πτωούμε. Και φοβούμε τι θα γίνει. Αλλά εμένα του φαύλη συνηθία ο άφρον. Το λέει για μας αυτά. Ο Άγιος Ρωμανός ήταν καθαρότατος και αγιότατος. Αλλά μένω, λέει, εγώ στη. Μα λέει για μας, το λέει για μας αυτό τώρα. Σε αυτή τη συνήθεια την κακή τη φαύλη μένω και δεν. Τι θα γίνει με μένα. Εν πάση περιπτώσει δίνει αυτό το μήνυμα πόσο έγινε αυτή η γενιά. Εδώ θέλω να πούμε κάτι αν. Έχουμε ακούσει αυτό, θα το ξαναπούμε όμως γιατί υπάρχει μια ασάφη σχετικά με την πόρη γυναίκα. Άλλοι λένε ότι είναι η Μαρία Μαγδαληνή,
Και άλλοι όντε είναι οι Κασιανοί, το τροπέδι της Κασιανής. Ούτε η μία είναι, ούτε η άλλη. Δεν ταυτίζονται με την πόρη. Γενικά μια γυναίκα που δεν φαίνεται το όνομά της μες στην Αγία Γραφή. Ποια είναι αυτή? Μια απλή γυναίκα η οποία από την αμαρτία πέρασε στην αγάπη του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εκεί, ότι υπάρχουν που αυτό τον έρωτα, δηλαδή αυτή την αγάπη που έχει, για να, τη δύναμη της αγάπης που έχει ο άνθρωπος, τη στρέφει προς τον Χριστό. Δηλαδή την παίρνει από την αμαρτία και τη στρέφει προς τον Χριστό. Δηλαδή μεταφέρει αυτή την αγαπητική δύναμη στο Θεό. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η γυναίκα, η Κασιανή είναι η ποιήτρια μοναχή η οποία έγραψε το τροπάριο, που λέει τροπάριο της Κασιανής, δεν έχει καμία σχέση. Ήταν αυτή την οποία ξέρουμε ήθελε να πάρει ο Θεόφιλος, αλλά δεν το βγήκε καλά, διότι έκανε και κάποιες ερωτήσεις και λέει από τη γυναίκα της λέει βγήκαν όλα τα κακά, από την Εύα εννοούσε. Δηλαδή τη λέει, του λέει και απαντάει και αυτή, αλλά και εκ της γυναικός τα Κρήτων απάντησε η Κασιανή. Δηλαδή από την Παναγία ήρθαν και όλα τα καλά. Οπότε εκείνο την είδε λίγο παρά την παραείδε έξυπνη και δυναμική και δεν την προτίμησε. Αυτή βέβαια όταν έγινε μοναχή. Είναι η Κασιανή που έχει γράψει και άλλα τροπάρια. Έχει γράψει και το Αυγούστου Μοναρχίζοντας επί της γης το τροπάριο των Χριστουγέννων. Επίσης, η Μαρία Μαγδαληνή ήταν από τις μαθήτρες του Χριστού. Οι αδελφές του μαζί με τη Μαρία, αδελφή του Λαζάρου. Δεν έχει επίσης καμία σχέση. Ήταν απλώς είχε κάποια δαιμόνια, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και έβγαλε τα δαιμόνια. Και ήταν πιστή μαθήτρια του και μετά ήταν και, πώς το λέμε, και έγινε και Ιεραπόστολος η Μαγδαληνή. Αυτά λοιπόν ο Σοφραντή, Τετάρτη. Αυτά είναι για τη Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, για τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά λέγονται τη Μεγάλη Τρίτη, επειδή είναι ο όρθρος κάθε βράδυ, κάνουμε τον όρθρο της επομένης ημέρας. Έτσι. Και οπότε την επόμενη μέρα. Συνεπώς τώρα ακριβώς λέμε ότι κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος έχει μία συγκεκριμένη αφιέρωση. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το νόημα γιατί τη συγκεκριμένη μέρα αυτή είναι αφιερωμένη. Μάλιστα. Για έτσι. Τον... Και όλα είναι, όπως το πω, μια πορεία για να φτάσει στα κορυφαία γεγονότα, έτσι που είναι ο Σταυρός, η Ταφή και η Ανάσταση. Άλλη μέρα είναι η παράδοση του μυστικού δείπνου που ξέρουμε στη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή τη Μεγάλη Τέρα του βράδυ, πως παραδόθηκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και επίσης αναφέρεται στην προσευχή του Κυρίου, στο στυλόν και στην προδοσία. Και μετά τη Μεγάλη Πέμπτη πλέον, μιλάμε για το βράδυ, λέμε Μεγάλη Πέμπτη πάμε στην Εκκλησία που είναι η Σταύρος του Χριστού. Είναι ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, όπου εκεί γίνεται λόγος για το Σταυρό του Χριστού. Και γι' αυτό λέμε ότι η Παρασκευή είναι πάρα πολύ αυστηρή μέρα νηστείας και γενικώς σε όλο το χρόνο αυτές οι δύο μέρες, Τετάρτη ότι παραδίδεται στους ανόμους Εβραίους ο Κύριος και υποφέρει και πάσχει και την Παρασκευή σταυρώνεται, είναι δύο μέρες τις οποίες από την αρχαία Εκκλησία είναι ορισμένες για νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή εκτός. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Εκτός από τις μέρες που έχει καθόρισει η Εκκλησία, όπως ας πούμε η εβδομάδα της διακινησίμου, η εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, η κατάλυση μεταξύ του 12ημέρου τα Χριστούγεννα και τα λοιπά, όπου γίνεται κατάλυση όλες τις ημέρες για το που είναι χαρμόσυνες. Αλλά τον άλλο καιρό πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός. Είχα και έναν πνευματικό μου παιδί, που είναι τώρα ήδη μοναχός. Ήταν μεγάλη ηλικία, ο οποίο δεν μπορούσε ακόμα και τη διακίνησή μου να καταλύσει την Παρασκευή. Δηλαδή, είχε πάντα στο νότιο το Σταυρό του Χριστού. Είναι καλό αυτό, το προσέχουμε πάρα πολύ. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να κάνουμε τις νηστείες όλες τις μεγάλες, για διαφόρους λόγους, είτε υγείας, είτε αδυναμίας, τουλάχιστον ποτέ να μην παραβιάζουμε αυτές τις δύο μέρες. Για να θυμόμαστε πάντα τον Κύριό μας που έπαθε για μας. Τώρα για το Σταυρό. Για το Σταυρό του Κυρίου. Γιατί το ερώτημα το μεγάλο είναι πρώτα απ' όλα όσον αφορά αυτό το μυστήριο της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου. Ναι. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό το μυστήριο. Γιατί έπρεπε να συνδεθεί και η Σταύρωση και να έρθει και η Ανάσταση. Ναι. Γιατί έπρεπε ο Χριστός δηλαδή να περάσει από αυτή την διαδικασία. Είναι το πρώτο ερώτημα. Πριν έρθουμε μετά να δούμε ακριβώς
Ναι. Και γιατί πρέπει να συσταυρωθούμε με τον Χριστό και εμείς, είτε σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σαν λαοί πολλές φορές, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τον, γιατί ο δρόμος που παίρνουμε και πρέπει να επιλέξουμε στη ζωή μας, θα πρέπει να είναι με τον Χριστό ή όχι. Λοιπόν, γιατί οι σιρήνες της εποχής είναι πάρα πολλές, ναι, που τάζουν κάποιους δρόμους με πήγιους παραδείσους, που ναι, θα δούμε όμως... Σωστό. Γιατί λοιπόν συνδέονται αυτά και πώς, ναι, φτάνουμε εκεί. Κοιτάξτε, το θέμα να σκεφτεί κανείς την κατάπτωση του ανθρωπινού γένους, την κατάρτια που είχαμε σαν άνθρωποι και που έχουμε όσοι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο του Σταυρού του Χριστού, αλλά πριν έρθει ο Χριστός, ήταν ο άνθρωπος τελείως παραδομένος στην αμαρτία, στη φθορά και στο θάνατο. Και τώρα βλέπουμε, και τώρα είναι αυτά τα σημεία φανερά, όταν ο άνθρωπος είναι μετανόητος. Βλέπουμε, καταρχάς, ένα που είναι για όλους, είναι ο πόνος, όταν αρρωσταίνει ο άνθρωπος, η φθορά καθώς περνάει, και μετά ο θάνατος. Ο άνθρωπος έφτασε σε μεγάλη, ας πούμε, κατάντια, αφού απομακρύνθηκε από τον παράδεισο, αφού θέλησε, ας πούμε, να ακολουθεί το δικό του θέλημα και δεν μετανόησε και βρέθηκε μακράν του Θεού, από εκεί πέρα έρθει σε μεγάλη κατάπτωση. Δηλαδή, αφού διάλεξε αυτό το δρόμο. Μιλάμε για τη συνέπεια της πτώσης. Ναι, ναι, δεν τον τιμώρησε ο Θεός. Απλώς δεν ήθελε, όπως λέει ο Μέγας Αδρανός, να γίνει το κακό αθάνατο, και αυτό τελειώσει ζώντας μέσα στην αμαρτία και να μην πεθαίνουν, θα ήταν ένα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Θα είχε μείνει η αμαρτία και το κακό αθάνατο. Ακριβώς. Και γι' αυτό επέτρεψε ο Κύριος. Αλλά είναι η επιλογή του ανθρώπου που τον κάνει να. Δηλαδή, φεύγει χάρη, κόβεται το ρεύμα. Διότι εσύ δεν το θες αυτό, θες να ακολουθήσει μια δική σου πηγή φωτός και χαράς. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Οπότε, είναι αυτό που λέει, μπράβο, είδε ακριβώς, είδε, λέει, τον καρπό και λέει, ωραίος τη όρη και καλώς τη βρώση. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, ζήτησε τη χαρά και την ειδονή μέσα από τα πράγματα. Ενώ ήταν δημιουργήματα, ήταν έργα του Θεού. Δεν ήταν για να ο άνθρωπος να κουμπίσεις σε αυτά. Και από εκεί πήρε αυτόν τον κατήφορο, προσπαθώντας να ζήσει μέσα από τις ειδονές και να βρει τις χαρές της ζωής. Αυτό που σήμερα είναι οι περισσότεροι άνθρωποι. Και προσπαθούν να ζήσουμε μέσα από αυτό το πράγμα χωρίς να μπορούν να χορτάσουν. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι και αυτός ο υπερβολικός δανεισμός που έγινε αυτά τα χρόνια, χωρίς να υπάρχει ανάγκη, ειδικά για αυτούς που δεν υπήρχε ανάγκη, δηλαδή πήρε ένα σπιτάκι, αλλά να πάμε διακοπές, να ζήσουμε, να πάμε να αγοράσουμε, να πάρουμε πράγματα. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο τι είναι, ένα συνεισφυγόμενο θάνατο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χάρει. Παρόλα αυτά, όμως, ο άνθρωπος, το καταλαβαίνουμε και τώρα, ιδιαίτερα με την κρίση περισσότερο, πάτε μου, και εσείς ως πνευματικός το διαπιστώνετε ακόμη περισσότερο, ότι η χαρά δεν αγοράζεται. Έτσι. Γιατί ο κόσμος δίνει χρήματα ή έδινε υπερβολικά με τα διακοποδάνεια. Μάλιστα. Μπορείς να αγοράσεις τη διασκέδαση, αλλά η χαρά, και αυτό είναι και το θέμα, ότι ο κόσμος μέσα από αυτά πρέπει να έρθει σε προβληματισμό. Ναι, και στην επίγνωση της αλήθειας τελικά. Λοιπόν, λέω τώρα, λοιπόν, αφού ήρθε σε αυτήν την κατάντια ο άνθρωπος, δηλαδή κανένας ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά εσύ ο Κύριος ήλθες και έσωσε εμάς. Λοιπόν, δεν μπορούσε, δηλαδή, ναι, μεν οι προφήτες έλεγαν τις αλήθειες, έτσι, και άγγελοι τους δίδαξαν πολλές φορές τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, ένωσε τη θεία του φύση με την ανθρώπινη μέσα φύση. Μέσα από το σχέδιο της ενανθρώπισης, λοιπόν. Βέβαια. Ένωσε και πήρε τον άνθρωπο ο οποίος είχε μεγάλη κατάρτιση, δεν προσέλαβε την αμαρτία. Πήρε τον άνθρωπο όμως τον ταλαιπωρημένο. Και μέσα από αυτή την ένωση και από όλο το μυστήριο αυτό, ανακαίνισε τον άνθρωπο. Φαντάστε τη θεότητα να ενωθεί με την ανθρωπότητα. Μιλάμε για ένωση. Ένα φοβερό μυστήριο, το οποίο πολλές φορές οι αιρετικοί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Σου λέει, πώς γίνεται τώρα να γίνει ένα ο Θεός και άνθρωπος. Δεν γίνεται. Και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Δύο τέλεια μπορούν να ενωθούν. Ακριβώς. Απέναντι από τον Αριστοτέλη, ας πούμε. Δεν μπορεί, σου λέει, να γίνει αυτό. Και αυτό ο Μενάριος έλεγε τον μεγαλύτερο βέβαιο που έφτιαξε αυτός τον κόσμο, αλλά του έδωσε ο Θεός τη δύναμη να τη φτιάξει. Ένα κτίσμα, το πιο λαμπρό κτίσμα, το πιο καλό. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι είναι Θεός και άνθρωπος. Ο Νεστόριος έλεγε ότι είναι, και είναι δύο πρόσωπα και τα οποία κάπως και αυτά είναι ενωμένα. Δύο πρόσωπα όμως, οι οντότητες, και αυτό δεν μπορούσε και να το χωνέψει. Και μετά οι μονοφυσίτες λέγανε ότι δεν μπορεί να είναι δύο φύσεις και ένα πρόσωπο. Η μία φύση απορρόφησε την άλλη. Δεν μπορούσε να δεχθούν αυτό το μυστήριο. Ενώ εμείς πρέπει να υποταχθούμε σε αυτό το φοβερό μυστήριο για να λάβουμε και τη χάρη, να ταπεινωθούμε μπροστά σε αυτό. Yeah. Είναι. Ξεπερνάει την ανθρώπινη φύση. Ενώνεται, λοιπόν, η ανθρώπινη φύση στη θεία υπόσταση και έτσι εκεί θεώνεται, αγιάζεται, τελειώνεται ο άνθρωπος.
Και από εκεί όταν κάνεις εννοηθεί με την Εκκλησία, παίρνει όλη αυτή τη χάρη και τη δύναμη για να τελειωθεί. Μέσα από το βάπτισμα που παίρνει τη χάρη, μπορεί πλέον ενούμενος με την Εκκλησία και αγωνιζόμενος να φτάσει στην αγιότητα και στην τελειότητα. Αυτό έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Λοιπόν, σταυρώνεται και κατεβαίνει μέχρι τον Άδη ο Χριστός. Μέχρι δηλαδή στο έσκαπτο σημείο της καταπτώσεως των ανθρώπων ήταν ο θάνατος. Έτσι. Και με την Ανάσταση ανασταίνει ένα καινούριο άνθρωπο. Γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Είναι ο νέος Αδάμ. Είναι ο παλαιός Αδάμ και είναι ο Χριστός. Τον ονομάζει ο Απόστολος ένας νέος Αδάμ. Όπου ο άνθρωπος πλέον είναι ανακαινισμένος. Εάν ενωθεί με αυτόν, είναι άγιοι η απόδειξη αυτό. Οι άγιοι μας είναι η απόδειξη της αληθείας του Ευαγγέλιου. Οι άγιοι που είναι ανακαινισμένοι. Είπαμε, ο Άγιος Πορφύριος, ένας ανακαινισμένος άνθρωπος, ο οποίος όταν ήσουν κοντά του ποτέ δεν σε αγγείλωνε. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Και αυτό είναι και μια απόδειξη ότι η πίστη μας είναι αληθινή, διότι έβγαζε και συνεχίζει να έχει και σήμερα Αγίους όπως ο Άγιος Πορφύριος, που πάρα πολλοί είχαν την ευλογία να τον γνωρίσει από κοντά. Και ο πατήρ Παΐσιος, ο γέροντας, που και αυτός είναι στον ίδιο δρόμο και στη συνείδησή μας όλων είναι Άγιος, και άλλο ο Άγιος ο πατήρ Ιάκωβος και άλλοι πατέρες. Λοιπόν, επομένως, αυτό ο Σταυρός, λοιπόν, με το Σταυρό ο Κύριος ταπεινώθηκε έως θανάτου, ταπεινώθηκε. Φανταστείτε αυτό, είναι, ήθελα απλώς να δω, να διαβάσω εδώ αυτές τις, αυτό που λέει στο μηνολόγιο της ημέρας, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που μιλάμε για τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Αγία και η Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος του Μηνύου του Χριστού, επιτελούμε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σίδρις, τους γέλωτας, την υπορροφυρά χλένη, τον κάλαμο, το σπόγκο, το όξος, τους ύλους, τη λόχη και προπάτων των σταυρών και τα θάνατων, άδει μας εκών κατεδέξατο, που τη θέλησή του τα καταδέχτηκε. Έχει ένα λεπτομερή αναφορά για να δείξει πόσο φρικτό ήταν αυτό το πάθος. Υπόψη δε δύο πρέπει να σκεφτούμε εδώ. Άλλοι δεν περάσαν, λέει, μαρτία, ναι, αλλά ήταν ο μόνος αναμάρτητος ο Κύριος μας. Έτσι. Όλοι οι άλλοι, ό,τι και να πάθουμε και στο μαρτύριο να φτάσουμε, έχουμε αμαρτίες πολλές. Και επιπλέον ο πόνος ήταν αφόρητος, γιατί έφερε όλο το βάρος, έτσι, της ανθρωπίνης αμαρτίας, της καταπτώσεως ο Χριστός. Και όπως λέει ο Νικόδημος ο Γερούτης, το σώμα του ήταν υπερτέλειο. Έτσι, όλα τα νεύρα, η μυς, όλα, δηλαδή ήταν τέλεια και επομένως και ο πόνος ήταν φοβερός σε όλα αυτά. Εδώ απαντάμε και στο ερώτημα που τίθεται πολλές φορές και προβληματισμοί από διάφορους πιστούς ή μη ανθρώπους, κατά πόσο ο Χριστός υπέφερε πραγματικά ως άνθρωπος. Υπέφερε ως άνθρωπος, βέβαια. Αλλιώς αυτή είναι μια αίρεση των δοκιτών. Άλλη αίρεση, δηλαδή τη αίρεση που προσπαθούν να δώσουν λογικές ερμηνείες. Φαινόταν ότι έπασχε, αλλά δεν έπασχε. Τι μας κοροϊδεύε. Γι' αυτό λένε, ήταν Θεός και άνθρωπος, δοκίση, ου δοκίση και φαντασία. Δεν μας φαίνονταν δοκίτες, φαίνεται, μοιάζει, το φανταζόμαστε. Δεν είναι όμως. Όχι, όχι. Υπέμενε κατά το ανθρώπινο. Ο Χριστός υπέμενε κατά το ανθρώπινο. Γι' αυτό και κατά το ανθρώπινο, Πάτερ μου, αν επιτρέπετε, και στην προσευχή στον κήπο της Γεσημανή, φάνηκε ότι και ανθρώπινα ζωρίστηκε. Βέβαια, βέβαια. Αλλά προς να... Και αυτό επιβεβαιώνει βασικά ότι ήταν και τέλειος άνθρωπος. Αυτό όμως είναι αυτό που έλεγε ένας καθηγητής της φιλοσοφίας, ο κύριος Σκηνάς, ότι είναι ένα υποστατικό κέντρο, δηλαδή υπέφερε κατά το ανθρώπινο, αλλά υπέφερε. Ήταν ενωμένη η υπόσταση με την ανθρώπινη. Και επέμενε ο Χριστός, το ένα αυτό που επέμενε κατά την ανθρώπινη. Υπέφερε κατά το ανθρώπινο. Για χάρη μας όλα αυτά. Για χάρη μας. Συνεπώς, Πάτερ μου, ήταν στο σχέδιο του Θεού με την ενανθρώπιση να περάσει ο Χριστός εκουσίως και όχι ακούσια μέσα από το πάθος αυτό της Σταύρωσης. Έτσι ακριβώς. Γιατί ήταν μέσα από αυτό ήταν μια θυσία. Που ήταν μια προϋπόθεση για να νικηθεί ο θάνατος. Ακριβώς, ναι. Και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από όλη τη φθορά. Δεν είχε ο Θεός ανάγκη, ο Θεός πατήρ, αυτό που λένε, οι παπικοί, ότι αυτή η θυσία εξηλαίωσε τη θεία δικαιοσύνη. Δηλαδή ότι ο Θεός πατήρ είχε ανάγκη από αίμα για να ικανοποιηθεί η θεία δικαιοσύνη. Εμφανίζεται ο Θεός σαν ανθρωποφάγος.
Λοιπόν, δεν είχε. Απλώς τη δέχεται ο Θεός Πατήρ, ώστε μέσα από αυτό το μυστήριο να καθαρίσει η ανθρώπινη φύση. Κάθαρσης. Είναι μυστήριο αυτό. Μάλιστα. Είναι μυστήριο, μπορεί να το εξηγήσει με την λογική, αλλά καθαίρε τώρα η ανθρώπινη φύση. Με την ταπείνωση του Χριστού. Θριαμβεύεται, λέει, τις αρχές της εξουσίας του σκόλου, λέει, τη ρεζίληψη. Θρίαμβος ήταν αυτό το πράγμα. Όταν νικούσαν οι αυτοκράτορες, έφεραν μαζί, κάνανε μεγάλο θρίαμβο. Που λέμε αυτό, λέξη θρίαμβος, έχει χάσει και τη ρίζα της πολλές φορές. Δηλαδή έφερνε, πήγαινε ο αυτοκράτορας, μετά ακολουθούσαν όλοι οι εχμάλωτοι, αυτοί οι βασιλείς πιο πλούσιοι, αλυσοδεμένοι αυτοί, οι άρχοντες τους, πώς το λένε μετά, οι γυναίκες, όλα οι θησαυροί τους, και γινόταν μια παρέλαση. Ήταν θρίαμβος. Λοιπόν, ο Χριστός εθριάμβευσε τις αρχές της εξουσίας. Ρεζίλεψε δηλαδή με το πάθος του το σατανά που συμπεριφανευόταν και εξουσιάζει τον άνθρωπο, το συνέτριψε με το αίμα του. Ένα μυστήριο, λέει ο Γρήγορος ο Θεολόγος, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λέει. Μερικές σταγόνες αίματος, λέει, που χύνονται από το σταυρό στη γη, καθαρίζουν, λέει, την ανθρωπότητα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί τι αίμα είναι αυτό. Τι αίμα. Αίμα του Θεού. Κατά το ανθρώπου, το Θεό, ανθρώπου Χριστού. Και γι' αυτό καθαρίζει το άνθρωπος. Μέσα από αυτό λοιπόν τον πόνο, ο Κύριος καθαρίζει και μας δείχνει αυτό το δρόμο, όπως είπαμε. Μας δείχνει αυτό το δρόμο. Εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Να βάλουμε. Πάτερ μου, για να δούμε ακριβώς και το δρόμο που λέτε, που δείχνει αυτή η πορεία από το Σταυρό προς την Ανάσταση. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σταυρός και Ανάσταση μαζί, ένα θέμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ήδη ζούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή και την πορεία προς το Πάσχα, όπως είναι και ο τίτλος ενός βιβλίου πάτερ μου του πατρός του Μακαριστού, του Αλεξάνδρου Σμέμαν, και γράψει ένα βιβλίο, Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα, πολύ ενδιαφέρον. Πάσχα, βέβαια. Πραγματικά είναι σημαντικό, μέσα από αυτή την κουβέντα, που αναδεικνύεται το σχέδιο του Θεού με την ανθρώπιση που είπαμε, τη σταύρωση, γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός και γιατί σταυρός και Ανάσταση είναι μαζί. Να δούμε λίγο και την Ανάσταση. Έλεγα ότι μήπως... ο Χριστός κατέβηκε και στον Άρη, είπαμε. Εδώ, κάτι, ακριβώς, το σημείο εδώ, το κωδικό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πούμε. Μάλιστα η Εκκλησία μας λέει ότι μέχρι τότε ο άνθρωπος πήγαινε στον Άδη, όλοι πήγαιναν στον Άδη. Βέβαια. Δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος. Όχι. Οπότε έτσι, μετά είναι ένα σημείο αναφοράς δηλαδή. Ακριβώς. Η διαδικασία αυτή. Ακριβώς. Επομένως πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο Κύριος, και αυτό είναι τις επόμενες ημέρες, εορτάζουμε λέει την Παρασκευή το Εσπέρας που κάνουμε τον όρθο του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτός με λέει την Θεόσωμο ταφή και την Ισάδου κάθοδον. Έτσι, επομένως κατέβαινε ο Κύριος στον Άδη. Τώρα τι έγινε και πώς κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτούν πράγματα τα οποία είναι καθαρά δογματικά θέματα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά πράγματα για τον άνθρωπο, τα δογματά της Εκκλησίας. Είναι η διδασκαλία της που είναι μέσα από την Αγία Γραφή και τη διδασκαλία των Πατρών και απαντούν σε καυτά ερωτήματα. Λέει πώς κατέβηκε. Θα λέω, τι έγινε εκεί πέρα, πώς ήταν ο Χριστός. Κατέβηκε, καταρχάς η θεότητα του Χριστού δεν χωρίστηκε από την ψυχή και από το σώμα. Δηλαδή, ναι, μεν χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, η ψυχή από το σώμα χωρίστηκε,
Έτσι, και αυτός είναι θάνατος. Έτσι, δεν είναι αυτό, δεν είναι ο θάνατος. Όμως η θεότητα έμεινε και στην ψυχή και στο σώμα. Έτσι ο Κύριος είναι στον τάφο, άφθαρτος, το σώμα του μετά τη θεότητα, με τη θεότητα. Και η ψυχή κατεβαίνει με τη θεότητα στον Άδη. Και εκεί κυρίσει στα εμφυλακή πνεύματα. Εκεί ο άνθρωπος, όπως είπε πάρα πολύ ωραία, στον Άδη δεν υπήρχε, ήταν όλοι άνθρωποι κατεκδεσμένοι στον Άδη. Δεν υπήρχε το φως του Χριστού, δεν υπήρχε κοινωνία με τον Θεό. Και εκεί εκήρυξε. Οπότε λέγουν οι δάσκαλοι πατέρες ότι πίστεψαν όσοι είχαν καλή προαίρεση. Βέβαια, οι δίκαιοι και οι προφήτες οι οποίοι περίμεναν να τον δουν και δεν αξιώθηκαν. Αυτό που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους, πόσο αγνώμονες ήταν, που είπε ότι αυτό που βλέπετε, αυτό που βλέπετε, δηλαδή για τον εαυτό του μιλούσε. Πώς ήθελε ο Αβραάμ και όλοι οι δίκαιοι να το δουν μαθηματικά και δεν αξιώθηκαν. Εκλείψαν στον Άδη, αξιώθηκαν να το δουν. Και τον ακολούθησαν βέβαια και οι σύνοδοι μαζί του, μαζί με το, μετά τον ληστή, γιατί είναι πρώτος ο ληστής, μπήκε πρώτος και αυτός είναι ο καρπός του Σταυρού, ο πρώτος καρπός του Σταυρού του Χριστού, ακολούθησαν και δίκαιοι. Επομένως εκεί είναι ένα, και αυτό ένα μεγάλο μυστήριο, είναι το μυστήριο της 7ης ημέρας, διότι σύμφωνα με αυτό που λέει στην ακολουθία, έγινε ο Σαββατισμός. Έγινε ο Σαββατισμός, δηλαδή ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και την 7η μέρα λέει έπαυσε από τα έργα αυτού. Έπαυσε, δημιούργησε τον κόσμο, καλά λίαν, όλα όμορφα, ξεκίνησε από το φως, το φως καθώς γενικά. Γιατί η δημιουργία ολοκληρώθηκε την 7η ναι, μέρα. Ναι, λοιπόν, είχε πάψει. Έτσι λοιπόν λέει και ο Κύριος, αφού ολοκλήρωσε το μυστήριο της οικονομίας, αυτά τα, και μάλιστα 3 χρόνια τα βασανιστικά, αλλά ο Κύριος με την τελειότητά του και την αγαθότητά του πέρασε από αυτό το σταυρό, που ήταν ένα σταυρός διαρκής, δεν ήταν μόνο τα πάθη, όλη η αγνωμοσύνη των Εβραίων ήταν ένα σταυρός. Και τελικά σαβατίζει μέσα στον τάφο ο Κύριος. Ολοκλήρωσε το έργο της οικονομίας. Και τι το παραλύζει η Εκκλησία, γιατί είναι Θεός αληθινός. Γιατί ο Χριστός λέει είναι συνδημιουργός. Δημιουργός του Πατρός του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ δια του Υιού εν το Αγίο Πνεύμα, τι λέει ο Μέγας Αθανάσης, πει τα πάντα, φτιάχνει τα πάντα. Λοιπόν, αυτός ο δημιουργός του κόσμου, τώρα αυτός ο δημιουργός είναι και, ας το πούμε έτσι, ο δημιουργός της σωτηρίας μας. Και τώρα αναπαύεται μέσα στον τάφο. Είναι κάθοδος, λοιπόν, στο έσχατο σημείο του ανθρώπου και αυτό είναι, γι' αυτό το εικονίζει η Εκκλησία, ενώ δεν εικονίζει η Εκκλησία την Ανάσταση. Είναι εικόνα δυτικού τύπου, βέβαια, αυτή που δείχνει, το χρησιμοποιεί μια σημεούλα κτλ. Αλλά ήδη με την κάθοδο είναι τα προήμια της Αναστάσεως. Γιατί δεν το εικονίζει η Εκκλησία το γεγονός της Αναστάσεως? Γιατί. Μια εύλογη ερώτηση. Εύλογη ερώτηση. Γιατί δεν το εικονίζει? Καταρχάς γιατί δεν το εικονίζει, διότι κανείς δεν είδε το Χριστό να βγαίνει έτσι για να το περιγράψει. Είδαν απλώς τα αιμάτια, είχαν τα σουδάρια μέσα. Αυτοί πέσανε, ναι, τον κενοτάφο, ή πέσανε σαν νεκροί οι στρατιώτες. Λοιπόν, αυτό λέει η Εκκλησία. Και επομένως, εμείς, η Ορθοδοξία παρουσιάζει και εικονίζει ό,τι έχει δοθεί. Είδε το Άγιο Πνεύμα, εν είδε περιστεράς και ο πρόδρομος και ο Κύριος. Το εικονίζει σαν περιστέρι. Αλλά έχουμε δει τον Πατέρα, δεν τον εικονίζουμε στην Ορθόδοξη Παράδοση, στην Αγία Τριάδα, με ένα γέρο, με άσπρη γένεια κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ορθόδοξη Παράδοση και γι' αυτό συμβολικά έχει τους τρεις αγγέλους. Λοιπόν, επομένως, ακολουθεί μετά από αυτό η Ανάσταση. Και ποιο είναι τώρα ο δικός μας δρόμος? Ο δρόμος μας ξεκινάει από το βάπτισμα. Γιατί λέμε ότι τι γίνεται στο βάπτισμα. Έτσι γίνεται. Καταρχάς υπάρχει ένας εικονισμός, υπάρχει ένας συμβολισμός στο βάπτισμα. Τρεις καταδύσεις μέσα στο νερό και τρεις αναδύσεις. Έτσι. Αλλά όταν λέμε κατάδυση, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά του, εννοούμε κατάδυση. Ξέρουμε τι σημαίνει όλη κατάδυση. Υπάρχουν και, ένας γιος μου είχε ασχοληθεί με τις καταδύσεις. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μέσα στο νερό. Επομένως, βάπτιση μένει μέσα στο νερό, το λέω σε παρένθεση, και επομένως τα παιδάκια, μην φοβούνται οι γονείς, πρέπει να μπαίνουν μέσα στο νερό.
Λοιπόν, εικονίζει, οι τρεις μέρες εικονίζει τον τάφο του Χριστού, ο εμβαπτισμός στο νερό και την Ανάσταση, έτσι η έξοδος από το νερό. Και τρεις φορές για τις τρεις ημέρες που έμεινε ο Κύριος στον τάφο. Έτσι. Και λένε οι πατέρες ότι ναι μεν αυτό είναι ένα συμβολισμός εδώ, αλλά η χάρη που προσφέρεται είναι αληθινή, δεν είναι συμβολική. Βλέπουμε ένα σύμβολο, αλλά αυτό το σύμβολο ενώνεται με μια πραγματικότητα. Είναι ενωμένη, αδιάρρητη. Έχει οντολογική σημασία. Ακριβώς, ωραιότατα. Έχει οντολογική σημασία και αξία αυτό το γεγονός. Επομένως, τώρα, εμείς βαπτιζόμαστε στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Επομένως, οφείλουμε εμείς από εδώ και πέρα να περπατήσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό το δρόμο. Έτσι. Αυτό το πράγμα το οποίο το έχουμε λάβει στα σπάργανα του μέσα, δηλαδή στην ψυχή μας, πρέπει αυτό να το κάνουμε, να το πραγματώσουμε και στη ζωή μας. Έτσι. Για να σωθούμε πρέπει να συσταυρωθούμε, να γίνει η ζωή μας με τον Χριστό και να συναναστηθούμε μαζί Του. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο. Επομένως, αυτά είναι αδιάρρηκτα. Βλέπουμε και στο βάπτισμα, είναι αδιάρρηκτα ενωμένα. Φανταστείτε, κάθε κίνηση που κάνει η ιερεύση είναι σταυρός, θάνατος, Ανάσταση. Σταυρός, Ανάσταση. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και επομένως, συσταυρωθούμε, το είπαμε και προηγουμένως, συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό νεκρούμενος προς τα πάθη. Δηλαδή, πώς να μπορώ να πω και όχι μόνο. Για να καταλάβουμε πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει τώρα αυτό. Ακούμε και το όστις θέλει ο πίσω μου ερθήν, απανησά το εαυτό. Μάλιστα. Παράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μήνυμα. Μάλιστα. Θα πω ένα παράδειγμα λοιπόν. Πώς θα γίνει αυτή η άρση του δικού μας σταυρού. Πώς θα γίνει. Και πολλές φορές ρωτάνε κάποιοι πάτερ μου και θα σας το έχουν πει και εσάς, ότι ο Χριστός δίνει ένα σταυρό που μπορεί να μην το σηκώσουμε. Όχι. Βαρύτερο από τη δυνάμεις μας. Όχι. Δεν υπάρχει. Και γιατί το δίνει αυτό το σταυρό που είπατε ή αναφέρατε λοιπόν, τα πάθη. Γιατί λοιπόν είπαμε ότι αφού λοιπόν έχουμε τόσο ας πούμε πώς να πω κατάπτωση πνευματική μετά την πτώση ο άνθρωπος, δηλαδή έχει αυτό που λέμε το ίδιο θέλημα, θέλει να κάνει το δικό του. Γι' αυτό ο κόσμος επιθυμεί ο σημερινός άνθρωπος την ασταύρωτη ζωή, ναι, δηλαδή ναι, τον ναι, επίγειο ναι, παράδεισο. Ναι, 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 τον επίγειο παράδεισο. Νομίζω ότι κάνοντας το δικό του και ικανοποιώντας τις ειδονές παντός θα είναι ευτυχισμένος. Και αυτό το πράγμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αναχθεί από αυτό προς τον Χριστό, να εγγύσει τον Χριστό, πρέπει αυτό το πράγμα να εξαφανιστεί, να νεκρωθεί, γιατί δεν μπορεί. Δηλαδή γεμίζεις την ψυχή σου, όλες τις δυνάμεις σου, έτσι, με ένα σωρό σκουπίδια, τα πολιτοποιείς. Εσύ είστε αξιωματικός ας πούμε, έτσι. Και δεν σε νοιάζει τίποτα παρά να φτάσει μόνο στο μεγαλύτερο βαθμό και ό,τι και να γίνει, με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, πώς έχουμε ακούσει μια ιστορία, πόσοι πρόδωσαν για να φτάσουν σε μεγάλα αξιώματα. Και όσο σταλτό και στον κλήρο ακόμα. Προδίδεις για να ανέβεις σε μεγαλύτερο βαθμό. Έχετε το πάθος της φιλοδοξίας. Άλλος έχει το πάθος της φιλαργυρίας. Μαζεύει. Μετοχές, χρήμα. Χωρίς να. Αυτό δίνει μια ειδονή αυτό το πράγμα. Και άλλος. Προτιμά τις σαρκικές ειδονές, δηλαδή τις πορνικές αμαρτίες αυτές και την καλοφαγία κτλ. Αυτά, μάλλον αυτά γεμίζουν τον εαυτό του, οπότε και ο Θεός πού να πάει. Πρέπει λοιπόν να συσταυρωθεί ο άνθρωπος και σιγά 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 να νεκρώσει αυτά. Πώς θα γίνει τώρα όμως αυτό. Θα πω ένα απλό παράδειγμα για τους παντρεμένους. Έχεις μια σύζυγο. Έχουμε, και οι γυναίκες έχουν ένα σύζυγο. Αυτό για να μπορέσει να υπάρξει ενότητα μέσα, δεν υπάρχει ένα σταυρός μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, όταν παντρευόμαστε, έχουμε ο καθένας κάποιες προϋποθέσεις. Έχουμε κάποια συνήθειες, έχουμε κάποια όνειρα. Λοιπόν, και θέλουμε να συνεχίσουμε, όμως δεν γίνεται. Για να από την αγάπη του Χριστός, λοιπόν, μας βάζει μέσα σε αυτό το στάδιο του πνευματικού γάμου, που είναι μέσα στο γάμο, να μιλήσουμε, επειδή δεν είμαστε μοναχοί. Το λέμε τα δικά μας. Και εκεί μέσα θα αγωνιστείς, θα κόψεις το δίλημα, σου πει η γυναίκα σου. Μην θα πας εκεί γιατί θα με αφήνεις μόνη μου. Δεν μπορώ να λείψει συνέχεια. Δεν θα με αφήνεις μόνη μου, δεν μπορώ, φοβάμαι μόνη μου. Ή πήγαινε με κάπου, ή σε παρακαλώ πάρε μου αυτό, φρόντισε αυτό. Κάθε φορά λοιπόν, κανείς όταν κόβει το θέλημά του, πρέπει να το κάνει για την αγάπη του Χριστού και της γυναίκας του, αλλά για να βρει τη δύναμη, μόνο από τον Χριστό μπορεί να την βρει. Είναι γεγονός, πάτερ μου, ότι μέσα στην οικογένεια το βιώνουμε όλοι, ότι ειδικά ο άντρας που έχει και την μεγαλύτερη ευθύνη.
σαν ο αρχηγός της οικογένειας, νιώθει ακριβώς αυτό, ότι βγάζει το εγώ από πάνω έτσι, του. Έτσι. Άρα βγάζει κάθε εγωιστικό στοιχείο έτσι, και αρχίζει να αγωνίζεται έτσι, πλέον για το έτσι, εμείς. Έτσι. Είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι δηλαδή βήμα, ακριβώς το πρώτο βήμα, η κατανόηση της έννοιας του σταυρού και βέβαια, του αγώνα. Βέβαια. Αλλά βλέπει μετά, όταν βλέπει την ειρήνη μέσα στην οικογένειά του, όταν βλέπει την αγάπη, όταν βλέπει ότι τα παιδιά του είναι σε ένα καλό δρόμο, αμέσως χαίρεται με αυτό και ευχαριστεί τον Θεό. Και μετά αυτό το πράγμα πρέπει να το πλούνει και προς τους άλλους ανθρώπους. Mm. Μετά έχω εμείς με τους συναδέλφους μου στο στρατό. Τι κάνω, πώς τους φέρομαι στους προς τον ανώτερό μου, του δείχνοντα σεβασμό. Πρέπει στους συναδέλφους μου που είμαστε ομοιόβαθμοι, τι κάνω, τους κατωτέρους μου, πώς φέρομαι. Εκεί έρχομαι να κάνω πάλι με κόσμο. Εκεί λοιπόν πάλι είναι οι εντολές του Χριστού που μας οδηγούν και κάθε φορά που κόβει κανείς το θέλημά του και δείχνει την Χριστό αγάπη, προχωράει. Τώρα, για να γίνει αυτό βέβαια, για να πάρει τη δύναμη από το Θεό, έχει και την άσκηση που είναι έτσι μια διάσταση του Σταυρού αυτή. Να πει τώρα, ας πούμε, είναι σαρακοστή. Θα κάνουν εγκράτεια, όπως την λέει η Εκκλησία και με την νηστεία μου και με όλα, για να μπορέσω έτσι να συγκεντρώσω τον εαυτό μου στην προσευχή. Θα κάνω και μια λοιμοσύνη και από το εστέριμά μου, για να μαλακώνει η ψυχή μου και να νιώθω τη συμπάθεια προς τους άλλους. Είναι λοιπόν η άσκηση. Ή θα πάω σε μια γρυπνία ή θα γύρω σπίτι μου 2 η ώρα, 2,5 πρώτα για να πάω στη δουλειά μου. Λοιπόν, αυτή η καθημερινή άσκηση, χάρη του Χριστού, μας δυναμώνει ώστε να βαδίσουμε όλο και πιο κοντά στον Χριστό. Και βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον κόσμο που είναι άγιοι. Δηλαδή έχουν προχωρήσει από το ένα στάδιο στο άλλο με γρήγορα βήματα, έχοντας στο νου τους αυτό, την Ανάσταση μετά του Χριστού, να συσταυρωθώ και να συναναστηθώ. Πολλοί πάντοι μου θα ρωτάνε, μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος φυσιολογικός να επιδιώκει ή να ευχαριστιέται να παίρνει το σταυρό, που ο σταυρός είναι πηγή πόνου, δοκιμασίας, θανάτου, πώς μπορεί αυτό να τον γλυκάνει? Μας γλυκίνει ο Χριστός, αυτό είναι. Εδώ έχουμε και τους Ιακωβίτες, οι οποίοι λένε, όπως ξέρετε, ότι ο σταυρός είναι ένα φωνικό όργανο, επομένως δεν το προσκυνάμε. Ναι, ήταν ένα φωνικό όργανο. Αλλά και μπράβο, σήμερα στον άνθρωπο, ναι, πολλοί λένε ότι γιατί να χαιρόμαστε με τα βάσανα και τους σταυρούς αυτούς. Εμείς δεν τους επιδιώκουμε τους σταυρούς με αυτή την έννοια. Ο Κύριος επιτρέπει κάθε φορά διάφορες δοκιμασίες. Εκεί σε αυτή τη δοκιμασία, εφόσον πονώ, δεν το κάνω εγώ επειδή το επιδιώκω, αλλά δέχομαι κάθε δοκιμασία και κάθε θλίψη. Συγκρατούμε τον εαυτό μου. Ξέρουμε ότι ο Θεός το κάνει για τη σωτηρία μας. Ακριβώς. Και κάνοντας αυτό, έχω συμπαραστάτη με τον Χριστό. Έχω δίπλα με τον Χριστό. Ξέρουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε. Αυτό είναι το βασικό. Και ότι, όπως είπαμε, ακριβώς, αποκλείεται να πάρεις ένα σταυρό, ακριβώς, που δεν μπορείς να τον σηκώσεις. Ακριβώς. Γιατί και τότε γίνεται η ζωή πολλές φορές κόλαση, όταν δεν ενωθεί αυτός ο σταυρός με το σταυρό του Χριστού. Δηλαδή το κάνει κανείς με τόσο γογγισμό, καμιά φορά τη λίγη υπομονή, ή και φτάνει στο σημείο, ξέρω εγώ, της μελαγχολίας, της καταθλίψεως, έτσι, της απληπισίας, της αυτοκτονίας. Γιατί δεν προσβλέπεις τον Χριστό. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι πολύ πονημένοι από την αδικία. Λέει το δίκαιο μας, ας πούμε, γιατί, ας πούμε, δεν έχω κάνει τίποτα. Και εγώ λέω μια ερώτηση. Ο Χριστός βρήκε το δίκαιο του σε αυτόν τον κόσμο? Και επειδή είμαι στην Αγία Παρασκευή και βλέπω την εικόνα της Αγίας Παρασκευής απέναντι, η Αγία Παρασκευή βρήκε το δίκαιο της, που μαρτύρησε. Λοιπόν, εμείς, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, να ακολουθήσουμε στα ίχνη του. Να επακολουθήσουμε στα ίχνη του. Ζώντας αυτό ειρηνεύει η ψυχή και όλο και δίνει περισσότερη χάρη ο Χριστός και όλο περισσότερη. Οπότε ξέρει ότι ωφελείται ο άνθρωπος και έτσι αγωνίζεται όλο και περισσότερο. Και αυτά είναι μετά σε μεγάλη πνευματικές καταστάσεις ενωμένες με τον Θεό. Δηλαδή, άγιοι γι' αυτό κάνανε. Απλώς ήταν, να πω έτσι, επαγγελματίες χριστιανοί. Ενώ εμείς είμαστε αριστέχνες. Φανταστείτε στο στρατό τώρα να είσαι αριστέχνης, έτσι. Να μην ξέρεις τίποτα και να, σε μια δύσκολη στιγμή να ξέρεις τι να κάνεις. Τι θα κάνεις, πώς έγινε. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Επαγγελματίας, είσαι στο μαγαζί του. Και πώς θα σηκώνεται το πρωί, θα πληρώσει, θα κάνει τις. Πώς λεπτά. Λοιπόν, και μετά θα καθαρίσει το μαγαζί, θα φέρει το προϊόν. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός έχει το νου του ότι μηθώ κερδίζω. Συνεπώς, πάτερ μου, πρέπει να αγωνιστώ και κερδίζω. Πρέπει να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Μιμητές του Χριστού κατά πάντα.
που σημαίνει ότι εκούσια με τη θέλησή μας επιλέγουμε το δρόμο του Σταυρού. Βέβαια. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ο δρόμος κατά των παθών μας. Έτσι, έτσι είναι. Και η ασταύρωτη ζωή, αν την επιλέξουμε, είναι η αντίχριστη ζωή. Ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω και εγώ μέσα από αυτή την κουβέντα. Ακριβώς αυτό είναι η ασταύρωτη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ, θα ξανάρθω στο παράδειγμα του οικογενειακού με μια κουβέντα. Δεν μπορώ τη γυναίκα μου, θα βρω μια άλλη για να παίρνω καλά. Έτσι δεν είναι? Άμα κολλήσει αυτό το δρόμο, βλέπει και από αυτή τη ζωή θα υποφέρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποφύγει αυτό που σου δίνει ο Χριστός για να κάνει το θέλημά σου. Το θέλημα, γι' αυτό λέμε, γεννηθεί το θέλημά σου. Ζητάνε. Αυτό όμως είναι πόνος όμως. Πίσω από αυτό παραμονεύει η ανάσταση του ανθρώπου με το σταυρό αυτό. Και άνθρωπος λυτρώνεται. Αυτό είναι. Γι' αυτό ακούμε και τις πολύ ωραίες λέξεις τις μέρες αυτές για το χαροποιόν πένθος, για τη χαρμολύπη που φέρνει ο Σταυρός στη ζωή μας. Έτσι, ακριβώς. Και προσπαθούμε να νοηματοδοτήσουμε ακριβώς. Αλλά πάτερ μου, όπως είπατε, είναι σημαντικό τις μέρες αυτές, οδεύοντας και προσμένοντας την ανάσταση, θα πρέπει να βιώσουμε. Γιατί και ο σημερινός άνθρωπος, υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι δηλώνουν μεν χριστιανοί, αλλά παραδοσιακά θα πάνε στην ανάσταση. Ναι. Και δεν ξέρω αν έτσι μπορεί κανείς πραγματικά να ζήσει την Ανάσταση. Όχι. Χωρίς να έχει βιώσει, ναι, τη σημασία, ναι, και το νόημα, βέβαια, αυτής της διαδρομής που σοφάει η Εκκλησία μας, όπως είπατε, ναι, την Σαρακοστή, έτσι, βάζει ακριβώς και τις Κυριακές των Νηστιών και έτσι, πριν που έτσι προηγούνται όλα αυτά, έχουν έτσι τη σημασία τους. Έτσι. Πρέπει να περάσουμε από μια διαδικασία μετανοίας, κάθαρσης, αυτοκριτικής, αυτογνωσίας. Συνέχεια πρέπει να γίνεται αυτό, ειδικά γι' αυτό μας βάζει η Εκκλησία σε αυτό, για να το ακολουθήσουμε σε όλη μας τη ζωή. Με βάζει τη Σαρακοστή, λένε οι πατέρες, είναι κατά κάποιο τρόπο η αποδεκάτωση του χρόνου η Σαρακοστή, περίπου. Η αποδεκάτωση του, λέει, το 1/10 του χρόνου, για να, το οποίο προσφέρεις με νηστεία και προσφυγία, αλλά αυτό πρέπει να γίνει αφορμή για να συνεχίσει. Όπως και η Ανάσταση, Πάτερ μου, δεν είναι μόνο την ημέρα μια φορά το χρόνο, έτσι, αλλά και η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή γιορτάζει την Ανάσταση. Ακριβώς. Επομένως, συνέχεια, πρέπει συνέχεια να ζούμε αυτή τη σταυραναστάσιμη εμπειρία και βίωση. Τα τροπάρια της Κυριακής είναι Σταυρός και Ανάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια κουβέντα που θα κατονίζουμε κάποια πράγματα, ή πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά μέσα από μια πνευματική ζωή, Πάτερ. Έτσι, ακριβώς. Για να έρθουμε και στο διατάφτα. Ακριβώς. Να φύγουμε λίγο από την κατανυχτικότητα, γιατί πάρα πολλοί συγκινούνται όταν βλέπουν τον Χριστούλη στο Σταυρό. Ναι, ναι. Είναι, αλλά πρέπει να μείνουμε εκεί. Απλή συγκίνηση αυτή. Μάλιστα. Με την οποία νομίζω ο άνθρωπος την μπορεί έτσι να βοηθηθεί και να καθαρθεί. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Αλλά θέλω να πω και το άλλο, για να πω και τον καλό λόγο. Ο Θεός δέχεται την κάθε ψυχή. Και εκείνος που θα πάει για λίγο στην Ανάσταση και δεν βρίζει τον Χριστό και πιστεύει στην Ανάσταση. Ίσως να είναι και η αρχή. Ακριβώς. Ο Χριστός όλος βλέπει με αγάπη. Ο Χριστός όλος βλέπει με αγάπη στα παιδιά του. Γίνεται αφορμή καμιά φορά. Ή πάει, κάνει, βλέπει τους άλλους εξομολογούνται εκείνες τις μέρες. Πάει και αυτός, λέει μια εξομολογησούρα. Που λέει μια κυρία και μου λέει: ξέρετε τα πόσο για εξομολόγηση. Τώρα εξομολογείται τακτικά. Ήρθα, λέει, πού πληρώνει, λέει, για εξομολόγηση. Όπως πας δηλαδή και πληρώνεις για να πας, ας πούμε, να πας στο εισιτήριο στο νοσοκομείο. Ναι, και μετά μπήκε στη χριστιανική ζωή. Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, δέχεται ο Θεός κάθε άνθρωπο. Αλλά από τη που θα καταλάβει, πρέπει να μπαίνει μέσα στη χριστιανική ζωή. Και για να ζήσεις την Ανάσταση, να τελειώσει με αυτό, ναι, καθαρθώμεντα σε αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτω φωτί της Αναστάσεως Χριστόν εξαστράπτοντα. Δηλαδή, πρέπει να καθαριστείς τις αισθήσεις, ώστε να μπορείς μέσα σε αυτό φως της Αναστάσεως να δεις τον Χριστό. Οι Άγιοι έφτανε σε αυτό. Πρέπει να καθαρίσουμε τις αισθήσεις και τις ψυχικές, και τις σωματικές. Δηλαδή τα θεάματα, τα άσχημα που βλέπουμε, τα ακούσματα και όλες τις άλλες αισθήσεις να τις προσέξουμε, ώστε να λάμψουμε στην καρδιά μας ο Χριστός. Έστω και λίγο, έστω και λίγο. Όσο μπορούμε να κάνουμε την προσπάθεια. Ακριβώς. Γιατί όπως είπατε ακριβώς για τους Αγίους της Εκκλησίας μας, απαντάμε και στο ερώτημα που κάποιοι θα πούν, μα εμείς μπορούμε να μιμηθούμε τον Χριστό. Μα οι Άγιοι μας είναι ακριβώς αυτή η απόδειξη. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πάτερ μου, ως επίλογο, τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, το μήνυμα, αυτό το σταυραναστάσιμο μήνυμα, υφίσταται χριστιανισμός χωρίς αυτό το μήνυμα? Γιατί και η πίστη μας τότε καταραίει, ναι, πιθανότατα. Δηλαδή, να μην είναι με μια κοσμοθεωρία, με ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Αυτό ακολουθήσουμε. Τι θα πρέπει, κλείνοντας, να κρατήσουμε, ναι, από τη σημερινή κουβέντα? Ο Σταυρός σου, Κύριε,
ζωή και Ανάστασης υπάρχει το λαό σου. Λοιπόν, ο Σταυρός του Κυρίου είναι ζωή και Ανάστασης. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χριστό μας. Δηλαδή, μην φτιάχνουμε ένα δικό μας Χριστό, εμείς το κυριότερο. Τι έκανε ο Χριστός, εκεί κι εγώ να βαδίζω στα ίχνη τόσο μπορώ, από πίσω. Τι έκανε ο Χριστός, να αγαπήσω τον Χριστό και προπάντων με τη χρήση της ευχής. Το λένε όλοι οι πατέρες και Γεωρίδες και ο πατήρ Παΐσιος, και μου είπε ο ίδιος και ο πατήρ Παΐσιος μου είπε και ο Άγιος Πορφύριος, την άσκηση της ευχής. Το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή, πάτερ μου, για την ευχή στον κόσμο. Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι θα άξιζε. Και συγχαίρω πάντως και την Ενωμένη Ρωμιοσύνη, πιάνει όλα και τα θέματα και τα ιστορικά, τα οποία πάσχουμε πλέον σήμερα, και τα θέματα της γλώσσης, όλες τις παραδόσεις, αλλά και την ορθολογία. Και η εκπομπή μας, πάτερ μου, και η Ενωμένη Ρωμιοσύνη είναι μια προσπάθεια αφύπνισης. Έτσι. Και ο καθένας μας έχει την ευθύνη πλέον. Είναι εποχές αιμομολογιακές. Έτσι. Και συγχαρητήρια και στον Αχελό που φιλοξενεί αυτές τις εκπομπές. Θερμά συγχαρητήρια που τόσο έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και άλλες παρουσίες. Σας ευχαριστούμε, πάτερ μου, για την σημερινή σας παρουσία. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, λοιπόν, και όσο μπορούμε να βιώσουμε την πορεία αυτή τη σταυραναστάσιμη, να έχουμε τη χάρη του Σταυροθέντος και Αναστάτος Κυρίου, να μην αρνηθούμε το Σταυρό, για να ζήσουμε και το αιώνιο Πάσχα. Εγώ αμήν, έτσι θα ήθελα να κλείσω. Το αιώνιο Πάσχα. Την 8η ημέρα. Έτσι, 8η ημέρα είναι η Ανάσταση, αλλά είναι και αιώνια ζωή. Αμήν, ο Κύριος μας αξιώσει όλους. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλά.